Έχουμε δίπλα μας την αναπληρώτρια Υπουργό Αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Καλώς ήλθατε, καλημέρα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα ζητήματα. Η υπόθεση της απασχόλησης, η υπόθεση της ανεργίας και οι όλους μας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Μισθή, ανεργία, αιχμή του δόρατος για την κυβερνητική πολιτική, αιχμή του δόρατος για το κυβερνό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω με την έννοια και των εργασιακών ζητημάτων, έτσι δεν είναι. Έχω την αίσθηση, μάλλον όχι την αίσθηση, αυτό που λέει ο περισσότερος κόσμος. Καλά όλα αυτά που κάνετε, αλλά εδώ η ανεργία ξεπεράσει το 27% επί της ουσίας. Υπάρχει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου. Αυξήθηκε η ανεργία από τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει πέσει, παρόλες τις προεκλογικές υποσχέσεις. Υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι κυριολεκτικά ζουν κάτω από το όριο, οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Μου βάζετε πάρα πολλά. Εντάξει, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο ότι... Υπό την έννοια το ότι... Όχι, ναι, τα έχετε ακούσει κι εσείς, έχετε ακούσει την κριτική, αλλά είναι όμως μια πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Και κυρίως για την μερική απασχόληση, εκεί νομίζω εστιάζεται η κριτική, κυρίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα και να δούμε ένα-ένα για την απασχόληση. Πολλά. Το ζήτημα λοιπόν καταρχήν που τίθεται είναι, είμαι ένας εργαζόμενος ο οποίος πιάνω δουλειά με τα χίλια ζόρια στη σημερινή εποχή, δουλεύω λίγες ώρες, δουλεύω πολλές ώρες, πληρώνομαι για λίγες. Ή δεν πληρώνομαι καθόλου. Πώς προστατεύομαι, κυρία Αντωνοπούλου? Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω πρώτα από κάτι άλλο που αναφέρατε πριν. Όποιος λέει ότι η ανεργία επί των ημερών μας έχει αυξηθεί, λέει ψέματα. Τόσο απλό. Δηλαδή, τι εννοώ? Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, η Ελστάτ βγάζει κάθε μήνα στοιχεία για τρεις. Τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι τα εξής. Τον Απρίλιο του 2017 η ανεργία σήμερα είναι επώδυνη στο 21,7. Το 2014, πριν αναλάβουμε δηλαδή εμείς τη διακυβέρνηση της χώρας, τον ίδιο μήνα, ήταν στο 27,2. Πώς η ανεργία ανέβηκε? Δεν ανέβηκε, η ανεργία έχει απομειωθεί. Όμως το πιο σημαντικό για μας δεν είναι ότι έχει απομειωθεί η ανεργία, γιατί θα μπορούσε να έχει απομειωθεί η ανεργία επειδή όλοι οι άνεργοι απελπίζονται και δεν ψάχνουν για δουλειά. Ή όλοι οι άνεργοι μαζικά αποφασίσανε να μεταναστεύσουν. Άρα πέρα από την ανεργία, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσες θέσεις απασχόλησης, πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Να σας δώσω λοιπόν άλλα δύο νούμερα. Να μην κουράσω με περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο νούμερα είναι ένα λεπτό. Πριν πάμε στο αν είναι ποιοτικές ή όχι, πρώτα να δούμε τι έχει συμβεί. Σκοπός να βρω πρώτα δουλειά και μετά ας γίνω διευθυντής. Να δούμε πρώτα πόσες θέσεις έχουν δημιουργηθεί. Να δούμε πρώτα πόσες θέσεις έχουν δημιουργηθεί. Έχουν δημιουργηθεί 230.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης, εκ των οποίων το 50% είναι πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή έχουμε πάνω από 110.000 νοικοκυριά που πριν δεν τον είχαν αυτόν τον ένα εργαζόμενο σε πλήρη απασχόληση και σήμερα τον έχουν. Συμβασιούχος. Συμβασιούχος, ακριβώς. Άρα είναι περιοδική η εργασία. Όχι, δεν είναι περιοδική, θα έρθω στην περιοδική γιατί και αυτό το επιχείρημα έχει ακουστεί. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Έχουμε 230.000 θέσεις που έχουν δημιουργηθεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ανέργων όταν εμείς αναλάβαμε ήταν στο 1.250. Σήμερα είναι 1.040. Έχουμε μείωση καθαρή της ανεργίας και ταυτόχρονη όμως αύξηση της απασχόλησης. Εδώ λοιπόν τα νούμερα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητούνται. Οπότε τι κάνει... χρονική διάρκεια όμως. Οπότε είναι. Τι κάνει η αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε. Τι κάνει η αντιπολίτευση. Παίρνει στοιχεία τα οποία επιλέγει με τέτοιο τρόπο ώστε να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Να δίνει δηλαδή στρεβλή εικόνα, να δημιουργεί αρνητικό κλίμα. Τώρα πάμε σε αυτό που είπατε. Αυτές οι θέσεις είναι στον ιδιωτικό τομέα. Όλες αυτές που αναφέρομαι είναι στον ιδιωτικό τομέα. Η Εργάνη, το σύστημα, έχουμε ένα σύστημα, το Εργάνη. Και. Με συγχωρείτε. Το χαμηλώστε, ναι. Έχουμε ένα σύστημα, το Εργάνη, το οποίο καταγράφει κάθε μήνα τις καινούργιες θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή τις προσλήψεις και τις απολύσεις ταυτόχρονα. Τις καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όπως γίνονται οι απολύσεις και οι προσλήψεις. Αυτές οι θέσεις εργασίας μας λένε
99.700 το 2015, 136.000 το 2016. Μέχρι τώρα έχουμε από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 260.000, αλλά αυτές όπως βλέπετε δεν τις συνυπολογίζω. Γιατί? Γιατί αυτό που λέμε εποχικότητα, το οποίο είναι μόνιμο φαινόμενο στην Ελλάδα λόγω του τουρισμού, έχουμε μια μεγάλη αύξηση, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε μεγάλη αύξηση, μετά έχουμε απομείωση. Άρα εμείς περιμένουμε στο τέλος του χρόνου να δούμε τι θα γίνει και σας εγγυώμαι ότι και φέτος θα υπάρχουν περίπου 130 με 150 χιλιάδες ακόμα καινούργιες θέσεις εργασίας που έχουμε. Δηλαδή μιλάμε σύνολο 400.000 ουσιαστικά. Ακριβώς. Αν μου είπατε πριν 230 περίπου, ακριβώς. Αν υπολογίσω και το 150, φτάνουμε τις 400.000 θέσεις εργασίας. Έτσι ακριβώς. Οι αριθμοί λοιπόν, ευημερούν να πεινάμε είναι η αντιπολίτευση. Ένα λεπτό να δούμε, τι λέει η αντιπολίτευση. Μια μαγική εικόνα. Να σας πω το εξής. Όταν αναβαθμίστηκε η χώρα πρόσφατα, όταν βγήκαμε στις αγορές και είδατε ότι η Moody's αναβάθμισε τη χώρα. Μάλιστα. Λέει, και το έχω μπροστά μου, στη σελίδα 17, η αύξηση της απασχόλησης είναι ταχύτερη από την άνοδο της παραγωγής. Σελίδα 71. Η διατήρηση των θετικών ρυθμών μεταβολής της απασχόλησης στους πρώτους μήνες του έτους εκτιμούμε ότι στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Αυτό το λένε εκείνοι που παρακολουθούν στενά την οικονομία για να δούμε πού πηγαίνουμε. Ο αντίκτυπος όμως δεν είναι ακόμα ορατός. Ξέρετε γιατί. Σας έχω ακούσει όσο υπάρχει το ένα έχετε εκατομμύριο. Δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Διότι είναι πέρα από το ψυχολογικό στοιχείο είναι και ένα ουσιαστικό, ένα πραγματικό. Και αυτό μπορεί να είναι ένα θετικό στοιχείο που λέτε εσείς, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στα νοικοκυριά. Να πω, όταν πήγαμε από το 7% ανεργία στο 27%, δηλαδή από 370.000 ανέργους στο 1.370.000, και έρχεται η δική μας κυβέρνηση να βάλει φρένο και με μικρά αλλά πολύ σταθερά βήματα να βελτιώσει την κατάσταση και έχει κάπως βελτιωθεί η κατάσταση, όπως είπα πριν, 230.000 άτομα σήμερα έχουν δουλειά που πριν δεν είχαν. Όμως από πίσω έχεις 1.040.000 ανέργους. Άρα αυτό για να φανεί πραγματικά στην κοινωνία να το βιώσει πρέπει να έχουμε μία απομείωση της ανεργίας τουλάχιστον άλλες 5 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι μέχρι σωστό, μέχρι το 2019, μέχρι αρχές του 2019, μέχρι το 2019 θα έχουμε μία επιπλέον μείωση, δηλαδή τώρα έχουμε πέσει κατά 6 περίπου μονάδες, θα έχουμε μία μείωση 4 με 5 μονάδες παραπάνω, όταν λοιπόν η ανεργία θα έχει πέσει δηλαδή, κατά 10. Στην τετραετία διακυβέρνηση μου μιλάτε για 10 μονάδες μείωση ανεργίας. Ακριβώς. Ακριβώς είναι γι' αυτό. Πολύ μεγάλο νούμερο. Μα γι' αυτό μιλάμε. Προσπαθήσαμε και επιβιώσαμε το 2015. Προσέξτε, 2015. Μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αλήθεια. 2016. Ασφικτικά επίσης. Ως αποτέλεσμα του 2015. Της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης κτλ. Και σε αυτές τις δύο χρονιές, επειδή το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει ακριβέστατη στόχευση σε όλα τα προγράμματα τα υποστηρικτικά των ανέργων. Δουλεύω πολύ κοντά με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτοί θα κάνουν τις προσλήψεις, όπως και με τους κοινωνικούς εταίρους. Διαβάζοντας λοιπόν με το σύστημα που έχουμε σήμερα της διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και σε πλήρη συνεργασία με αυτούς που θα προσλάβουν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχουμε πετύχει αυτό που η Moody's λέει, η αύξηση της απασχόλησης ταχύτερη από την άνοδο της παραγωγής, η οποία αναμένεται να προκαλέσει ήπια ανάκαμψη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Ποιοι είναι οι τομείς στον ιδιωτικό χώρο που προσλαμβάνονται αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι? Κοιτάξτε. Γιατί πολλοί λένε, εδώ κλείνουν μαγαζιά, κλείνουν επιχειρήσεις, κλείνουν δουλειές, μιλάνε για τον ιδιωτικό τομέα. Πού προσλαμβάνονται, ποιοι είναι οι τομείς που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πού έχετε στοχεύσει? Βλέπετε, η παραπληροφόρηση είναι τρομακτική. Κλείνουν μαγαζιά, βεβαίως και κλείνουν. Ο ρυθμός που κλείνουν έχει μειωθεί βεβαίως. Τώρα, αν κοιτάξουμε τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, ναι. Κλείσανε μαγαζιά ή ανοίξανε? Από τον Ιανουάριο μέχρι από σήμερα. Τον Ιανουάριο μέχρι μιλάμε τον για Ιούλιο 7 μήνες. Του 2017. Ναι. Κλείσανε περισσότερες ή ανοίξανε περισσότερες? Τι λέει το ΓΕΜΗ? Το ΓΕΜΗ λέει συν 275. Δεν είναι αρνητικό το πρόσημο. Το ξέρει η κοινωνία. Το έχουμε επικοινωνήσει. Όταν λέτε όσο... είναι 271 για να το καταλάβουν τηλεθεατές. Είναι παραπάνω οι επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει από αυτές που έχουν κλείσει.
Αυτό το μαθαίνει κανείς. Κυρία Υπουργέ, το ότι υπάρχουν. Να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς που είσαστε, εσείς που έχετε την εικόνα δημοσιογραφικά, ο κόσμος το γνωρίζει ότι υπάρχουν 230.000. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Το βλέπετε. Από εσάς το ακούω πρώτη φορά. Όμως μας κάνει εντύπωση. Έχω την εικόνα ότι κλείνουν συνεχώς μαγαζιά και επιχειρήσεις. Όμως μας κάνει, θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μείωση της ανεργίας. Είναι ένα νούμερο το οποίο λέει, σαν μέσο όρο ήμασταν στο 26,5 το 2014 και έχουμε κατέβει αυτή τη στιγμή 5 με 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό πώς και δεν περνάει, διότι όταν ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα που επικοινωνούν στο κοινό το τι γίνεται και ποια είναι τα σημαντικά θέματα, ασχολούνται με οτιδήποτε μπορεί. Δεχτήκατε την επίθεση του κυρίου Βρούτση όμως προχθές και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Είπε ο κύριος Βρούτσης. Την απάντησή μας την είδατε? Την είδα, αλλά σας έχουμε εδώ σήμερα. Ωραία. Λέω λοιπόν. Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι στην δική του περίοδο, δηλαδή το 2013, είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης. Μας έδωσε τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ το 2013 ήταν στο 63,7 mm-hmm. η πλήρης απασχόλησης. Και λέει, εμείς το είχαμε στο 63,7. Το πήγατε στο 53. Και σήμερα, ακόμα χειρότερα, σήμερα το 2017... 47. Είναι 47, ακριβώς. Είναι 47,8. 48, ας το πούμε. Mm-hmm. Λέει, 63,7 και σήμερα είμαστε στο 47,8. Άρα, έχει δίκιο. Άρα, τι έγινε, εσείς φταίτε. Ακούστε όμως τι έγινε. Το 2013 είμαστε στο 63,7. Το 2014, επί κυρίου Βρούτση, πού πήγαμε? Στο 53. 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω όσο αφορά την πλήρη απασχόληση. Ερχόμαστε στον επόμενο χρόνο, το 2015. Έχουμε αύξηση της πλήρους απασχόλησης? Όχι. Εκείνοι όμως το ρίξανε κατά 10 και 10,5% σε ένα χρόνο. Τον επόμενο χρόνο έχουμε μείωση 2,7. Τον επόμενο χρόνο, το 2016, 2,3. Σήμερα, στο 7 μήνο που έχουμε μπροστά μας, 0,16. Τι έχουμε πετύχει? Αυτό προσπαθώ να επαναλάβω και να γίνει κατανοητό. Βρήκαμε μία απορριθμισμένη αγορά, μία κατεστραμμένη οικονομία, ένα κόσμο βουτυγμένο στη φτώχεια και βάζουμε φρένο πριν έρθει η ανατροπή στην οικονομία, στην εργασία, στα εργασιακά δικαιώματα, στους κατώτατους μισθούς. Πρέπει πρώτα να βάλεις ένα φρένο. Έχουμε πετύχει να βάλουμε φρένο? Ναι. Έχουμε τα πρώτα θετικά σημάδια? Βεβαίως. Διότι η Ελστάτ μας λέει, οι εξαγωγές έχουν ανέβει. Όσο αφορά την εμπορική δραστηριότητα στο λιανικό και χοντρικό εμπόριο, έχει ανέβει. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Δεν επικοινωνούνται στον κόσμο αυτά. Είναι πρόβλημα. Τώρα, υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας, κυρία Υπουργέ, που αφορά ανθρώπους ηλικίας 55, ίσως και λίγο παραπάνω. Και είναι και πολλά χρόνια άνεργοι. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποια μέρημνα, κάποια φροντίδα γι' αυτό? Και σας ρώτησα και πριν, ίσως δεν ακούστηκε, αν είναι εφικτός ο στόχος του 2%, δηλαδή κάθε χρόνο, αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, να μειώνεται η ανεργία 2%, 2 με 2,5%. Είμαι πεπισμένη ότι το 2% μείωση της ανεργίας, όπως είπα και πριν, θα το πιάσουμε. Και το χρόνο αυτό. Κάθε χρόνο. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε απολογισμό. Mm-hmm. Φέτος θα έχουμε ένα 2% μείωση και επίσης του χρόνου και το 2019. Αυτή είναι η πρόβλεψη, η επιστημονική που κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Σε αυτό που ρωτήσατε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες για το τι είπα να πει στοχευμένα προγράμματα. Mm-hmm. Εμείς όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βρήκαμε ένα ποσό αρκετά μεγάλο, σχεδόν ένα δις για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, λεφτά ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των ανέργων. Όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να βγάλουν προγράμματα που υποστηρίζουν την επανένταξη των ανέργων. Εδώ όμως τι είδαμε? Υπήρχαν μια σειρά από δράσεις που είχαν σχεδιάσει οι προηγούμενοι, ο οποίος σχεδιασμός δεν ήταν στοχευμένος, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν ήταν στοχευμένος. Δηλαδή υπήρχαν προγράμματα κατάρτισης που οι ενδιάμεσοι παίρνανε το 70
το 60, το 70, το 75%. Υπονοείται ότι υπήρχαν κάποιοι που φάγαν τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Η ενδιάμεση ποιοι φάγανε δηλαδή. Το τι έχει γίνει με το ΕΣΠΑ, το μεγάλο φαγοπότι όλων των δεκαετιών, τα γνωρίζουμε. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ξέρετε, εγώ μιλάω ειδικά. Διευθύνσεις, τηλέφωνα. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα, θα σας πω. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα τώρα για τις δικές μου αρμοδιότητες. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούνε οι άλλοι υπουργοί, το τι έχουν βρει σε κάθε χαρτοφυλάκιο. Όμως το συγκεκριμένο, είχαμε προγράμματα, να το πω απλά, που ήταν πολύ ακριβά. Δηλαδή, τα χρήματα που πηγαίνανε στους ανέργους και τα χρήματα που πηγαίνανε στους ενδιάμεσους που υλοποιούσαν, που διαφημίζανε. Εννοείται ακριβά το συνολικό ποσό που έπαιρνε. Βέβαια. Διότι άμα ξοδεύω από 1 εκατομμύριο, άμα ξοδεύω το 75% στους ενδιάμεσους, τι θα πάει στους ανέργους, το 25%. Εμείς αυτό το ανατρέψαμε. Οι άνεργοι πλέον τώρα που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα παίρνουν το 75% των πόρων και οι υπόλοιποι δίνουν πολύ καλές υπηρεσίες με το 25%. Τι καταφέραμε έτσι? Καταφέραμε να εντάξουμε περισσότερο κόσμο. Πρώτον, σε αυτά τα προγράμματα. Αλλά ακόμα περισσότερο, η στόχευσή μας τι έχει κάνει? Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης που υπάρχουν στην Ευρώπη, ο μέσος όρος των ανθρώπων που τελειώνουν το πρόγραμμα και μετά βρίσκουν δουλειά είναι 20%. Στην Ελλάδα, αυτό που κάναμε με τον προγραμματισμό μας είναι αυτό το 20% να το κάνουμε 35%. Δηλαδή, ένας στους τρεις που μπαίνει σε αυτά τα προγράμματα και στη πηγαίνει για πρακτική. Βρίσκει δουλειά. Βρίσκει δουλειά. Έχουμε 25.000 κόσμο που έχει βρει δουλειά μέσα από αυτά τα προγράμματα σήμερα. Για να κοιτάξουμε πίσω τι γινότανε, δεν ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει αξιολόγηση. Δεν κάνανε αξιολόγηση σε κανένα πρόγραμμα. Με συγχωρείτε, κυρία Αντωνόπουλου, είναι βαριά η κατηγορία που λέτε, εμέσως πριν σαφώς. Όχι, δεν είναι βαριά η κατηγορία. Είναι βαριά υπό την έννοια πια ότι υπονοείται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που φάγανε εκατομμύρια. Υπάρχουν και τους ξέρετε. Όχι, δεν εννοώ αυτό και δεν είναι της ώρας αυτή η κουβέντα. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που εννοώ είναι το εξής. Ότι υπήρχε μία σπατάλη και λάθος στόχευση. Δεν ήταν οργανωμένα τα προγράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν καλά αποτελέσματα. Εγώ ρώτησα τους υπηρεσιακούς παράγοντες όταν πρωτομπήκα τι αξιολογήσεις υπάρχουν. Και μου είπαν δεν υπάρχουν. Μία υπήρχε. Μία. Δεν υπήρχαν αξιολογήσεις. Και πώς δινόταν τα προγράμματα? Δεν υπήρχε σύστημα. Ακούστε με. Έτσι ακριβώς. Δεν υπήρχε σύστημα. Ο κολλητός του κολλητού έπαιρνε δηλαδή το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτό δεν ήταν ο κολλητός του κολλητού. Ήταν μέσα. Πάντως με το χαρίτσι κάποιες... δεν γίνονται αυτά, το ξέρω πολύ καλά. Γινόντουσαν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι αμφιβόλου χαρακτήρα. Έτσι. Δεν θέλω να σταθώ όμως σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, γιατί υπάρχει η πολύ σωστή ερώτηση που κάνατε πριν. Τι κάνουμε για αυτούς που είναι 50 και άνω, 55 και άνω. 55 εκεί, ναι. Στόχευση δεν σημαίνει μόνο πως ξοδεύω τα λεφτά. Στόχευση σημαίνει επίσης ότι ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ανέργου, κάνεις διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι νέος, έχει τελειώσει τον κλάδο της πληροφορικής, τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό? Εμείς μέσα από το σύστημα που έχουμε στήσει, εμείς το στήσαμε για πρώτη φορά, διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας, μαθαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν θέλουν γενικά και αόριστα πληροφορική, θέλουν προγραμματιστές. Βγάζουμε πρόγραμμα για προγραμματιστές. Για πόσους? Η αγορά μας λέει για 500 ότι θέλουν να προσλάβουν, εμείς βγάζουμε πρόγραμμα για 1500. Δεν ξοδεύουμε χρήματα για να καταρτήσουμε 10.000 κόσμου. Γιατί έτσι δεν το κάνετε και με τις επενδύσεις αυτό, ώστε να προετοιμάζετε σιγά σιγά το κοινό, τον κόσμο, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως εκφράζουν ενδιαφέρον σε κάποιες περιοχές της χώρας? Να πω, θα απαντήσω και σε αυτό, να κλείσω τον κύκλο με τους 55 και άνω. Οι 55 και άνω, 50-55 και άνω, ειδικά όταν είναι μακροχρόνια άνεργοι, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν τους προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Άρα, θα είχε νόημα να βγάζουμε υποστήριξη στον ιδιωτικό τομέα, να τους λέμε για παράδειγμα, εμείς θα πληρώσουμε το 20%, 30% του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους να προσλάβετε κάποιους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Εντάξει, το δοκιμάσαμε. Να τον στείλετε σε κοινοφελές έργο όμως. Το δοκιμάσαμε, δεν έπιασε. Άρα τι κάνουμε? Δεν το δέχθηκαν οι επιχειρηματίες. Όχι, βγάλαμε ένα πρόγραμμα για 10.000 κόσμο. Μάλιστα. Και οι επιχειρηματίες προσλάβανε μέσα σε 5 μήνες 1.000 άτομα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τον προσλάβει μακροχρόνια άνεργο. Και... αυτό ακριβώς που είπατε. Ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να διακόψει αυτό το φαύλο κύκλο που μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου όταν έχει να δουλέψει 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και σε, μάλιστα, και είναι 50... σε μια παραγωγικότατη ηλικία. Ακριβώς. Η κοινοφελής εργασία έχει τέτοιο είδους μοριοδότηση. Είναι τόσο στοχευμένο το πρόγραμμα που
Σήμερα σας εγγυώμαι ότι το 70% αυτών που συμμετέχουν είναι 45 ετών και άνω και έχουν να εργαστούν πάνω από 3-4 χρόνια. Άρα αυτό τον κόσμο μπορείς να τον αφήσεις για απ' έξω και να πεις ότι επειδή δεν μπορώ να τον καταρτήσω και να βρει δουλειά, ας τον ξεχάσουμε. Όχι. Έχουμε λοιπόν καταφέρει σε αυτά τα προγράμματα από 5 μήνες να είναι 8 μήνες. Όχι μόνο όμως, έχουμε βάλει μία ημέρα την εβδομάδα, το δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση, όποιου ωφελείται και προσλαμβάνεται για αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε μία ημέρα την εβδομάδα που μαθαίνει βασικές αρχές της πληροφορικής και επίσης σεμινάρια παρακολουθεί για το τι πάει να πει κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιδοτούμενα. Επιδοτούμενα, έτσι. Φυσικά. Έτσι. Ακριβώς. Και έτσι ο κόσμος να ξέρει τι πάει να πει ΕΣΠΑ. Να ξέρει πώς μπορεί να συμμετέχει και να κάνει μια μικρή και επιχείρηση. Να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει, αλλά από την άλλη να μάθει και 5 πράγματα πάνω στην πληροφορική, γιατί όπως ξέρετε η χώρα μας από πλευράς ψηφιακών δεξιοτήτων είναι 26η στις 28 χώρες στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, ήταν γενικότερο ένα λεπτό. Στο γενικότερο φάσμα της απασχόλησης, μπορείτε να μας πείτε, γιατί ίσως εγώ δεν το κατάλαβα, ποιες είναι οι θέσεις, σε ποσοστά αν τα έχετε, που είναι πλήρους απασχόλησης και μερικής. Από τότε που αναλάβαμε μέχρι σήμερα είναι περίπου 50-50. Σήμερα έχει φτάσει στο 47,8. Την προηγούμενη χρονιά ήταν στο 48, την προηγούμενη στο 50. Εν πάση περιπτώσει, άμα βάλουμε το μέσο όρο, για να μην πιανόμαστε τόσο πολύ με τα νούμερα, είναι σχεδόν 50-50. Αυτό τι σημαίνει? Οι 230.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, περίπου το 50% αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση. Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, σας πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι και για μία ακόμα συνάντηση. Και μακάρι να έχουμε ευχάριστα νέα. Και κυρίως από το Σεπτέμβρη, νομίζω ότι οι πονοκέφαλοι θα σας καλούμε πολύ συχνά εδώ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβρη, ότι φυσικά η απασχόληση θα μειωθεί, γιατί υπάρχουν οι 6 μήνες, οι πολύ σοβαροί 6 μήνες της εποχικότητας, αλλά είναι προβλεπόμενο. Εμάς δεν μας πιάνει Σεπτέμβρη και το νομοσχέδιο για την αδήλωτη εργασία, για την απλήρωτη εργασία. Ετοιμάζει. Σεπτέμβρη, Υπουργείο μας, βεβαίως, η κυρία Αυτιόγλου, βεβαίως. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.